Στο Τιρόλ της Αυστρίας βρίσκεται η ομάδα του Παναθηναϊκού εν ώψη του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας της στις Άλπεις, όπου οι πράσινοι θα παραμείνουν ως στις 19 Ιουλίου. Χρονικό διάστημα στο οποίο θα δώσουν 4 φιλικά παιχνίδια, με το σημαντικότερο εκτιμάται να είναι με την Bayer Leverkusen. Αξίζει να σημειωθεί πως με την ομάδα θα ενσωματωθεί και ο Άνταμ Τσέριν, το τρίτο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι θα έχουν ένα μίνι ρεπό, καθώς θα καταλύσουν στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούν λόγω και του πολύ πρωινού ταξιδιού, ενώ το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση. Επίσημα, ποδοσφαιριστής της ΑΛΦΑΤΕΧ είναι ο Φραν Βέλεθ. Ο Ισπανός αμυντικός ανακοινώθηκε από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, υπογράφοντας συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2024. Ο Παναθηναϊκός από αυτή τη μεταγραφή έβαλε στα ταμεία του το ποσό των 850.000 ευρώ. Ο Βέλεθ, απ' την άλλη, θα λαμβάνει ετησίως 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Ισπανός στόπερ, με ανάρτησή του στο Instagram, αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό. Ο έμπειρος αμυντικός ανέφερε: «Σήμερα αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο. Λέω αντίο στον Παναθηναϊκό και την Αθήνα. Ένα μέρος που είχα υπέροχες στιγμές, όπου ήμουν ευτυχισμένος και που μεγαλώσαμε μία οικογένεια. Κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Η στοργή που έλαβα από όλους αυτά τα χρόνια δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Είναι κάτι μοναδικό και θα το κρατάω πάντα στην καρδιά μου. Θα μπορούσα να γράφω για ώρες, επισημένοντας όλους τους ανθρώπους που έκαναν τις στιγμές μας μαγικές. Το τεχνικό team, τη διοίκηση, τους υπαλλήλους του συλλόγου που έπαιξαν έναν θεμελιώδη και πολύτιμο ρόλο που δεν αναγνωρίζεται πάντα. Και τους συμπαίκτες μου που με έκαναν να αισθάνομαι σαν το σπίτι μου και να είμαι ένας από αυτούς από την πρώτη μέρα. Φεύγω χαρούμενος που έπαιξα για αυτόν τον σύλλογο και που πήρε το κύπελο. Η δουλειά του γκρουπ ήταν απίστευτη. Πάντα μαζί, θα σας δω σύντομα.»